Με ένα λεωφορείο των 30 θέσεων πρόκειται να συνδέσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στα δύο πάρκινγκ πλησίων του γηπέδου Φώτης Κοσμάς με το κέντρο της πόλης. Το εγχείρημα θα ξεκινήσει πιλωτικά σε συνεργασία με το αστικό κτέλ σε περίπου ένα μήνα, με την ετήσια δαπάνη του να φτάνει τις 97.700 ευρώ. Σε περίπτωση που οι πολίτες επιλέξουν το μέσο αυτό, ο Δήμαρχος δηλώνει πως η γραμμή θα ενισχυθεί με επιπλέον δρομολόγια. Η διαδρομή θα είναι δωρεάν. Είπαμε λοιπόν και σχεδιάσαμε να περνάει ένα λεωφορείο με αφετηρία εκεί, το χώρο στάθμευσης, να βγαίνει στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, να κινείται σε όλο το μήκος της Λεωφόρο Δημοκρατίας και φτάνοντας στη 14η Μαΐου, να στρίβει αριστερά στη 14η Μαΐου, να πηγαίνει μέχρι το ΚΑΠΗ και στην Εθνική Αντιστάσεως, να στρίβει, να πηγαίνει όλη την Εθνική Αντιστάσεως, να περνάει από το Όσκαρ, να μπαίνει στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και να στρίβει πάλι αριστερά από τη Σοβίτου Γνατία για να μπει πάλι στην αφετηρία, ώστε ανά 15 λεπτά αυτός που σας περιέγραψα με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 στάσεις να, ανά 15 λεπτά να κάνει αυτό το κύκλο και να επανέρχεται πάλι στην αφετηρία για να ξεκινάει στο καινούριο 15 λεπτό. Που σημαίνει, έχοντας ηλεκτρονικό ρολόι στην αφετηρία και όπου θα αναφέρει επακριβώς το λεπτό πότε θα έρχεται και πότε θα ξεκινάει το καινούργιο δρομολόγιο των 15 λεπτών, ο επιβάτης, ο επισκέπτης, ο κάτοικος, ο δημότης, ο επαγγελματίας της κεντρικής αγοράς θα μπορεί να αφήνει το αυτοκίνητό του εκεί στο πάρκινγκ, να πηγαίνει στη στάση και να ξέρει ότι, βλέποντας το ρολόι, ότι σε 3 λεπτά θα περάσει το λεωφορείο αυτό και θα πάει όπου θέλει. Το λεωφορείο θα πραγματοποιεί δρομολόγια από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 μέχρι τις 8 το βράδυ τις καθημερινές, ενώ το Σάββατο θα κινείται από τις 8 και μέχρι τη 1. Ο χρόνος αναμονής ανάμεσα στα δρομολόγια θα είναι 15 λεπτά, δηλαδή εκτός Σαββάτου θα πραγματοποιούνται συνολικά 30 δρομολόγια. Φυσικά η διαδρομή του τις ημέρες της Λαϊκής Αγοράς, Πέμπτη και Σάββατο, θα αλλάξει ώστε να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Για να λυθεί το πρόβλημα το κυκλοφοριακό στο κέντρο της πόλης, δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ένας τρόπος όμως είναι και αυτός, είναι έξυπνος τρόπος, απλά θέλει λίγο υπομονή, θα το συνηθίσουμε και στην πορεία θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, εντάξει, αυτό στην πορεία. Όσο αναφέρω τώρα για το λεωφορείο, θα είναι ένα τύπου σπρίντερ, μικρό λεωφορείο με 17-20 άτομα, θα έχει ράμπα για αμαία, το οποίο θα είναι παρκαρισμένο εκεί μπροστά στην αφετηρία στο Εγνατία. Θα υπάρχει πινακίδα που θα λέει τις ώρες που θα αναχωρεί και τα πιστεύω λεπτά. Τα λεπτά και πιστεύω να είναι επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια. Θέλει λίγο υπομονή, συνεργασία καλή έχουμε. Πιστεύω ο κόσμος θα το αγκαλιάσει. Βάσει του προγράμματος, το λεωφορείο θα ξεκινάει και θα καταλήγει από το χώρο στάθμευσης στη στροφή του Εγνατία. Θα περνάει από το κέντρο της πόλης με στάσεις στο εργατικό κέντρο και το επιμελητήριο και θα ανεβαίνει προς το ύψος του ΙΚΑ και θα περνά κοντά και από το ΑΚΑΠΗ. Αξίζει να αναφερθεί ότι δίπλα στον χώρο των δύο πάρκινγκ θα γίνει και χώρος για ταξί ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες που βιάζονται να προλάβουν τις δουλειές τους. Ήδη μετά από συζήτηση που έχουμε κάνει, όπως είπε και ο Δήμαρχος, εδώ και πολύ καιρό, είναι διασφαλισμένα αυτά τα χρήματα και χρησιμοποίησε και μία λέξη ο Δήμαρχος, είπε ότι είναι σε πειραματικό στάδιο, πιλωτικό στάδιο, συγγνώμη, που σημαίνει αν αγκαλιαστεί από τους δημότες, θα είμαστε σε θέση, πιστεύω, Δήμαρχοι, αργότερα να το επεκτείνουμε, γιατί θα έχουμε διασφαλίσει ήδη και τα χρήματα τα οποία θα χρειαστούν ενδεχομένως για μεγαλύτερη έκταση αυτού του έργου, του συγκοινωνιακού.